Η Εύη βέβαια Ισπανού θα μας βάλει στο κλίμα ενός θέματος που το κυνήγησε αρκετά και έχει να κάνει με την Ελληνίδα ζωγράφο του Buckingham που θα μιλήσει στην Κρήτη σήμερα. Και βέβαια είναι εικαστικός, προσπαθώ να σας βάλω στο κλίμα που ζωγράφισε την Ελισάβετ. Και μάλιστα, εκεί στο Buckingham γενικά και στις τάξεις της βασιλικής οικογένειας, υπάρχει και αυτή η εκτίμηση. Και η υπογραφή της κυρίας Ευθυμίου. Ακριβώς στο πρόσωπο της Ελληνίδας εικαστικού. Θέλω να πάμε να τη γνωρίσουμε, είναι η κυρία Ιωάννα Ευθυμίου. Να την καλησπερίσουμε στην Κρήτη TV και στην εκπομπή μας και να την ευχαριστήσουμε θερμά. Πώς είστε? Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Κυρία Σπανού, ευχαριστώ που με βρήκατε. Ευχαριστώ κύριε Παναγιωτόπουλε για την φιλοξενία στην όμορφη εκπομπή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερο, ένα θέμα το οποίο βέβαια το έχουν προβάλει τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αφορμή και τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Θέλω λίγο να τα βάλουμε μία σειρά και να ξεκινήσουμε πώς προέκυψε αυτή η εικαστική πρωτοβουλία σας. Εντελώς συμπτωματικά, το έτος 2007, παλιότερα, είχα ξεκινήσει να κάνω κάποια πορτρέτα με τη Βασίλισσα από μόνη μου, έτσι, γιατί μου άρεσε ως θέμα. Και μάλιστα με τον τρόπο που ζωγραφίζω, γιατί ο περισσότερος κόσμος που έχει παρακολουθήσει τις εκθέσεις μου ξέρει ότι είμαι ζωγράφος pop art. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω κάποια σκίτσα αρχικά, τα οποία αποφάσισα από μόνη μου να τα στείλω στη Βασιλική Συλλογή, στον τότε Διευθυντή της Βασιλικής Συλλογής του Buckingham. Έστειλα κάποιες φωτογραφίες, χωρίς να περιμένω να λάβω κάποια ανταπόκριση. Τελικά έλαβα κάποια ανταπόκριση και ήταν πολύ ενθαρρυντική για μένα. Του άρεσαν πάρα πολύ και μου είπε να προχωρήσω να κάνω μερικά ακόμα σχέδια πάνω σε αυτό το μοτίβο, έτσι όπως δούλευα, δηλαδή με τη ζωή της Βασίλισσας από διάφορες φωτογραφίες που μου έστειλαν και από τον Buckingham μετά. Αυτό διήρκησε 2 χρόνια. Χρόνια λοιπόν σας έστελναν υλικό. Μου έστελναν υλικό, και ακριβώς. Εσείς αποτυπώνατε αυτή τη φωτογραφία. Ακριβώς. Στην εικαστική σας τέχνη, στην τέχνη σας, στην ζωγραφική σας. Στην τέχνη, βεβαίως, τη Βασίλισσα από 2 χρονών μέχρι το 2010 που τελείωσα αυτό το project και μου έδωσε εν τέλει η Βασίλισσα την άδειά τη για να κάνω 2 μεγάλες εκθέσεις στο Λονδίνο. Η μία μάλιστα έγινε στο Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού μέσω μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης της Life Action Trust που ηγείται η κυρία Χρυσάνθη Λεμού, την οποία ευχαριστώ και ιδιαίτερα για όλη τη βοήθεια σε αυτές τις 2 μεγάλες εκθέσεις. Ναι. Και η άλλη έκθεση έγινε στο Royal Festival Hall, όπου εκεί ήταν και η μητέρα της Νταϊάννα με τον σύζυγό της και προσκεκλημένες και έγινε και εκεί η έκθεση. Έγιναν 2 δηλαδή μεγάλες εκθέσεις. Εμείς παρακολουθούμε. Αργότερα καλέστηκα από το παλάτι. Α, για πείτε μας, καλεστήκατε από το παλάτι και... Καλέστηκα από το παλάτι καταρχήν στην αρχή για να φτιάξω ένα πορτρέτο του πρίγκιπα Φίλιππου, του συζύγου τότε που ζούσε της Βασίλισσας, όπου πήγα στο Buckingham για να το παραδώσω κιόλα. Και μετά, το έτος 2012, επί τη ευκαιρία των 60 χρόνων από την ενθρόνηση της Βασίλισσας, το Diamond Jubilee δηλαδή, στο Λονδίνο, με κάλεσε σε ένα πολύ ωραίο δείπνο που έγινε προς τιμήν της και με κόσμο από όλη τη γη που ήταν σε αυτό το δείπνο και είχα τη μεγάλη τιμή να τη γνωρίσω κιόλας από κοντά, γιατί δεν την είχα γνωρίσει, και να μου σφίξει το χέρι. Και αυτό για μένα ήταν και η κορονίδα, ας πούμε, της επιτυχίας αυτής της δουλειάς. Γιατί... Αυτό έγινε, αυτό το περιστατικό, αυτή η σκηνή εκτυλίχθηκε πότε χρονολογικά? Το 2012. Το 2012. Το 2012,
όταν η Βασίλισσα έκλεισε 60 χρόνια από την ενθρόνησή της. Κυρία Ευθυμίου, περιγράψατε έτσι το συνέστημα μιας καλλιτέχνηδας η οποία έρχεται σε επαφή, ας πούμε, με την έμπνευσή της, αυτή η στιγμή που είχατε με τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Πώς νιώθει ένας καλλιτέχνης όταν σε πολλά εισαγωγικά γίνονται οι υπόλοιποι αποδέκτες των έργων του, όταν τους δηλώνουν την ευχαρίστησή τους και μια τέτοια προσωπικότητα η οποία δεν γίνεται να συγκριθεί με τίποτα άλλο στον κόσμο. Εγώ πιστεύω, για να συμπληρώσω λίγο αυτό που λέει η Εύη, είναι ότι ένας καλλιτέχνης μέσα από τις δημιουργίες του εξωτερικεύει τα συναισθήματά του. Και νομίζω αυτή η καθολική αποδοχή που έχουν τα έργα σας έχουν να κάνουν και μία αποδοχή και αναγνώριση των συναισθημάτων του εκάστοτε καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη περίπτωση της κυρίας Ευθυμίου. Συγγνώμη, σας έχασα λίγο. Θα τα ξαναβρούμε πάλι, θα σας ξαναβρούμε πάλι. Αυτό είναι πραγματικά η μεγαλύτερη ικανοποίηση για ένα καλλιτέχνη, κακά τα ψέματα. Και για μένα, επειδή κράτησε και πολύ καιρό όλο αυτό, μέχρι να το τελειώσω, μέχρι να γίνουν οι εκθέσεις, μέχρι να μου δώσει η Βασίλισσα την άδεια, γιατί ουδής δεν μπορεί να κάνει έκθεση με τη Βασίλισσα και ειδικά στο Λονδίνο, στην πρωτεύουσα, ας πούμε, της Αγγλίας, με το πρόσωπό της. Και ήταν μια τεράστια έκθεση με τουλάχιστον 30 πορτρέτα από τη Βασίλισσα σε όλη τη ζωή. Για μένα ήταν το άγχος μου αυτό, δηλαδή να δω το πρόσωπό της στην πραγματικότητα, να τη συναντήσω και να δω την αποδοχή της. Αυτό δηλαδή, το ότι με ευχαρίστησε και μου έσφιξε το χέρι με τέτοιο εγκάρδιο τρόπο, για μένα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία. Ανταμοιβή. Συνολικά για πόσα έργα, νομίζω, κυρία Ευθυμίου, μιλάμε και το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσής τους? Το χρονικό διάστημα, σας είπα, ήταν 3 χρόνια περίπου. Για το σύνολο, για το σύνολο. Όλο το project. Από το 2007 ξεκίνησα και το 2010 έγιναν 2 μεγάλες εκθέσεις στο Λονδίνο. Εγώ αναφέρομαι μεμονωμένα, δηλαδή για να ολοκληρώσετε μεμονωμένα ένα πίνακα, πόσο μπορεί να τραβήξει αυτή η διαδικασία? Εξαρτάται το πίνακα, γιατί αν δείτε και από τις φωτογραφίες των εκθέσεων, υπήρχαν και 2 έργα, ας πούμε, που ήταν 3 μέτρα το καθένα. Ήταν τεράστια. Άλλα ήταν 1,5 μέτρο περίπου το καθένα. Ήταν γύρω στα 30 έργα, τουλάχιστον 2 εβδομάδες το κάθε έργο. Μπορεί και ένα μήνα. Το σημαντικό βέβαια είναι έργα από αυτά, ότι η κυρία Ευθυμίου τώρα στο άμεσο μέλλον έχει υπό την επίβλεψή της και μια άλλη έκθεση, ναι, εξίσου σημαντική. Αυτή τη φορά για την Μαρία Κάλλας. Σωστά. Να μας πείτε έτσι λίγα περισσότερα πράγματα για αυτό που θα μπορέσουν να δουν. Βεβαίως. Και να τελειώσω λίγο για αυτό που έλεγα πριν, και η Βασίλισσα έχει 12 πορτρέτα στη Βασιλική Συλλογή, δικά μου. Αυτό. Και πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Πάμε στο σήμερα. Ότι η Μαρία Κάλλας είναι και αυτό έργο δικό μου. Αυτό έγινε με αφορμή, δηλαδή να που ζω στο Μονακό. Πηγαίνω, έρχομαι δηλαδή. Ελλάδα, Μονακό, εδώ και μία δεκαετία. Έκανα αρκετές εκθέσεις στο Μονακό. Δεν ξέρω, με τράβηξε περισσότερο η χημεία, το μέρος. Και το 2015, μάλιστα, είχα κάνει και μια μεγάλη έκθεση με την πριγκίπισσα Γκρέις. Έκανα και μια έκθεση με έργα της Μαρία Κάλλας και του Ωνάση, γιατί ήταν ένα μέρος που αγαπούσαν ιδιαίτερα. Και ειδικά η Κάλλας. Ήταν ένα μέρος που ξεκουραζόταν, το Μοντε Κάρλο. Όταν λοιπόν είδα τα έργα μου μέσα στο γραφείο του Ωνάση, που ήταν στο Μοντε Κάρλο, σε μία από τις εκθέσεις μου, τότε πραγματικά με έπιασε ένα δέος. Και έτσι αποφάσισα να κάνω αυτό το project που λέγεται Μαρία Κάλλας Γκαλά και γίνεται κάθε χρόνο στο Μονακό και έχει, ας πούμε, ως σκοπό να τιμήσει τη μεγάλη Ελληνίδα σοπράνο στο Μοντε Κάρλο που ήταν το μέρος που αγαπούσε. Το γκαλά αυτό γίνεται υπό την αιγίδα του πρίγκιπα, του πρίγκιπα Αλβέρτου, και πέρυσι μάλιστα βραβεύσαμε και τη Μόνικα Μπελούτσιο που ήρθε στο Μοντε Κάρλο για να βραβευτεί. Λοιπόν, επόμενη στόχη ποιοι είναι? Για πείτε μας λίγο και με αυτό να κλείσουμε. Επόμενη στόχη. Τώρα ναι, το επόμενο γκαλά θα γίνει το Μάιο, στις 12 Μαΐου. Είστε προσκεκλημένοι. Χαρά μας. Όπου θα γίνει στην όπερα του Μοντε Κάρλο και στο Hotel de Paris. Θα γίνει και εκεί ένα δείπνο. Θα γίνει κονσέρτο, βραβεύσεις μεγάλων προσωπικότητων.
Και είναι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρία Κάλλας. Δηλαδή θα είναι το festive event που θα κάνουμε, το μεγαλύτερο ως τώρα. Και για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της και αναμένουμε έτσι και πολλούς Έλληνες. Ήδη και στα προηγούμενα γκαλά μας τίμησαν και από την Κρήτη, την όμορφη Κρήτη που αγαπώ πάρα πολύ, την έχω στην καρδιά μας και έχω κάνει και έκθεση στην Κρήτη. Να έρθετε να ζήσετε χαρά όλο αυτό. Να γιατί πραγματικά αξίζει, πιστεύω, τον τόπο. Να σας ευχαριστήσουμε να πάρα πολύ. Εκεί. Μεγάλη μας χαρά. Εγώ καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα στο μέλλον. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, κύριε Ευθυμίου. Να είστε καλά.